Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου που παίζει με τα ρολόγια και βάζει τους δείκτες σε σταθμούς, ημερομηνίες και πρόσωπα που συγκίνησαν. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον αγαπημένο πρωταγωνιστή, τον gentleman που όταν χρειάστηκε δεν είχε πρόβλημα να τσαλακωθεί. Η ζωή του λοιπόν πέρασε μέσα από πολλά κύματα και ίσως αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του να έχει υποτιμηθεί. Είχε μια έντονη καλλιτεχνική πορεία αλλά και μια περιπετειώδη πολιτική δράση μέσα από την τέχνη του. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το πολιτικό σύστημα της δεκαετίας του 60 και συνελήφθη. Κρατήθηκε στην αστυνομία, ακόμα και κακοποιήθηκε. Μια άγνωστη ιστορία την οποία θα δούμε. Θα δούμε ακόμα πώς βρέθηκε δίπλα στο βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Πώς έγινε φίλος με τον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, τον άνθρωπο που κατέβασε στα χρόνια της κατοχής τη σβάστικα από την Ακρόπολη και το 1959 κατηγορήθηκε από τις αρχές ως κατάσκοπος. Εδώ τον βλέπουμε στη φωτογραφία αρχείου να του περνούν τις χειροπέδες. Πρόκειται για μια φωτογραφία από τη δίκη του. Τότε λοιπόν, τα Χριστούγεννα του 60, ο Αλεξανδράκης ευνηδιάζει τους πάντες όταν καλείται από τον τύπο να κάνει μια τυπική ευχή για το νέο έτος και απάντησε: «Θα ήθελα να κάνω Χριστούγεννα μαζί του. Για μένα», λέει, όπως βλέπουμε στο δημοσίευμα, «ο Γλέζος είναι σύμβολο». Η μηχανή του χρόνου θα κάνει πολλά άλματα στις δεκαετίες. Ένα πολύ μεγάλο άλμα θα μας φέρει σε μια φωτογραφία των Αλεξανδράκηδων στην Τσαρική Ρωσία. Αυτή είναι η φωτογραφία. Πριν εγκαταλείψουν βεβαίως κακήν κακό στη χώρα μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων. Στη φωτογραφία ο παππούς, η γιαγιά και τα άλλα παιδιά και ο πατέρας του Αλέκου είναι το παιδί στην άκρη αριστερά. Άφησαν πίσω τους τεράστια περιουσία και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σιτηρών. Αυτό είναι λοιπόν το εργοστάσιο του παππού του Αλεξανδράκη στην Τσαρική Ρωσία. Νέες πτέρυγες είχαν ανεγερθεί και επιχείρηση ήκμαζε. Η Οκτωβριανή Επανάσταση όμως έβαλε τέλος στη δραστηριότητα αυτή. Στην Αθήνα τώρα η οικογένεια συνεχίζει τη ζωή της με όλους τους κανόνες της αριστοκρατίας και στις 27 Νοεμβρίου γεννήθηκε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μεγάλωσε με την κουλτούρα μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, καθώς καθημερινά από το σπίτι του περνούσαν διανοούμενοι γλύπτες, ζωγράφοι, συγγραφείς, όλος ο καλός ο κόσμος. Όταν τελείωσε το σχολείο, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει το δρόμο της υποκριτικής και γράφτηκε στη δραματική σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Στην πρώτη μεγάλη έξοδο, στο κοινό, γίνεται το πρόσωπο της ημέρας. 1954, Επίδαυρος, με την παράσταση «Υπόλυτος». Οι κριτικοί τον αποθεώνουν και οι γυναίκες τον ερωτεύονται. Οι εφημερίδες θα γράψουν το Φεστιβάλ της Επιδαύρου και ο Αλέκος Αλεξανδράκης προκαλέσας εντύπωσιν εις τας χιλιάδας των θεατών. Σε ένα κατάμεστο αρχαίο θέατρο έπαιξε. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα του μεγάλου ηθοποιού, αλλά και ενός από τους γοητευτικότερους άνδρες της εποχής. Έκανε 4 γάμους, 3 θρησκευτικούς, έναν πολιτικό, απέκτησε 2 παιδιά, ενώ με την τελευταία σύντροφο της ζωής του, την Όνικα Γαλινέα, έζησε μαζί 20 ολόκληρα χρόνια. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης αναφυσβήτητα είχε μία σπάνια γοητεία. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν έτρεχε αυτός πίσω από τις γυναίκες. Οι γυναίκες τρέχαν πίσω από αυτόν. Δεν υπάρχει γυναίκα που να αρνιότανε στον Αλεξανδράκη αν της έλεγε έλα. Μου λέτε κάτι? Τι? Ξύπνια είμαι, κοιμάμαι, ονειρεύομαι, πέθανα. Τι μου συμβαίνει τέλος πάντων? Δεν μ' αγαπάς? Εγώ δεν σ' αγαπάω. Εγώ σ' αγαπάω τόσο, τόσο. Σ' αγαπάω. Ήταν τόσο gentleman και τόσο σπουδαία η ομορφιά του που όλες οι πρωταγωνίστρες της εποχής ήθελαν να είναι κοντά στον Αλέκο τον Αλεξανδράκη. Τέσσερις γάμοι, 4 διαζύγια και 2 παιδιά είναι ο απολογισμός της οικογενειακής ζωής του Αλεξανδράκη, ο οποίος παρόλα αυτά ποτέ δεν είχε ως αυτό σκοπό το γάμο. Ο Αλέκος δεν μπορούσε να κάνει 4 γάμους, 104 γάμους. Ο Αλέκος δεν πίστευε καθόλου στο γάμο και όταν του είχα πει «μα έχεις κάνει 3 γάμους, γιατί τους έκανε?» τώρα γιατί να τους χαλάσω το χατήρι, δεν μου αρέσει να λέω όχι, ξέρω ότι θα κάνω το γάμο και μετά θα χωρίσω. Τόσο απλά. Είχε εύκολο το ναι. Αλλά και εύκολα το διαζύγιο. Το ένα πίσω από το άλλο.
Ο βιογράφος του Αλεξανδράκη υποστηρίζει με βεβαιότητα πως ο ηθοποιός είχε μια σύντομη και κρυφή σχέση με τη γοητευτική Έλλη Λαμπέτη. Η σχέση του με τη Λαμπέτη είναι σχεδόν άγνωστη. Mm-hmm. Ναι, και μάλιστα ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν ήθελε να βάλουμε τη σχέση αυτή μέσα στο βιβλίο, γιατί θεωρούσε ότι είναι κάπως μειονεκτικό για μια προσωπικότητα σαν τον ίδιο, ότι δεν θα άξιζε τέτοιο πράγμα. Από τη στιγμή που ήταν θαμμένο μυστικό, θα έπρεπε να μείνει έτσι. Με τη βοήθεια του γιού του, του Βάσια, και με τις νύφες του, της Ελένης, της Δεσποτίδου, κατορθώσαμε να βάλουμε και αυτό το κεφάλαιο, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα αξιόλογα, γιατί θα έμενε μυστικό αν δεν το βγάζαμε. Και θυμάμαι ότι ο Αλεξανδράκης ήθελε πολύ να συνάψουν δεσμό με την Έλλη Λαμπέτη και να, μάλιστα, να το προχωρήσουν και να κάνουν και παιδί. Ο δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Αλεξανδράκης, τελειόφυτος τότε του Βασιλικού Θεάτρου, ακολούθησε σε μία περιοδία την επιτυχημένη ηθοποιό και θειασάρχη Κατερίνα Ανδρεάδη. Δεν είχα τελειώσει τη σχολή και με πήραν από τη σχολή να παίξω ένα τεράστιο ρόλο και δόθηκε ειδική άδεια από το Βασιλικό Θέατρο να με παραχωρήσουν εκεί. Και αυτή την πρώτη βραδιά τη θυμάμαι, δεν φεύγει από το μυαλό, ενώ δεν θυμάμαι πια τα έργα τα περισσότερα. Εκείνο το θυμάμαι, ήταν η πρώτη φορά. Μάλιστα. Η έναρξη της περιοδίας ήταν το τέλος για τη σχέση του με τη Λαμπέτη. Οι συμφοιτητές του θεώρησαν ότι είχε δεσμό με τη Θεία Σάρχη. Δεν ήταν παρά φήμες που μάλλον οφείλονται στη νεανική ζήλια των συμφοιτητών. Με το θείασο της Ανδρεάδη περιοδεύουν σε Κύπρο, Αίγυπτο και Σουδάν. Εκεί γνώρισε τη Μάρτς Βάλβη. Μια Ελληνοαιγύπτια νομίζω ήταν, η οποία πρέπει να ήταν και πολύ πλούσια. Και αυτός ήταν ένας έρωτας, όπως έλεγε ο ίδιος, εντελώς τυχαίος. Δεν τον επιδίωξε ο ίδιος. Απλά σε μια παρέα βρεθήκανε και αυτή μετά ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε εδώ πέρα για χάρη του Αλέκου του Αλεξανδράκη. Πρέπει να ήταν μια παχιά κυρία με πολλά λεφτά και τον είχε εγκαταστήσει στην Μεγάλη Βρετανία και απολάμβανε όλα τα αγαθά του πλούτου της κυρίας. Ο γάμος έγινε το 1950. Ο Αλεξανδράκης ήταν 22 ετών. Δεν κράτησε πολύ ο δεσμός αυτός. Κράτησε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 χρόνια. Αλλά όπως έλεγε και ο ίδιος, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν με χαμηλωμένα τα μάτια πάντα, όταν μιλούσε για τους δεσμούς, έλεγε ότι ήταν και αυτή μια γυναίκα ακόμα που πέρασε από τη ζωή μου. Ο Αλεξανδράκης σχεδόν δραπέτευσε από τον πρώτο γάμο του. Όπως μου έλεγε, μετά που συνεργαστήκαμε και δεθήκαμε πάρα πολύ και μιλάγαμε σχετικά με τη σχέση μας και με την ελευθερία, λέγουμε, αυτή με είχε στο Μεγάλη Βρετάνια μέσα, ό,τι ήθελα, τα ουίσκια, το bar free, όλα ελεύθερα για μένα. Εγώ δεν ήμουν ελεύθερος. Ό,τι ήθελα το είχα, δεν ήμουν ελεύθερος. Και μια μέρα, λέει, άνοιξα την πόρτα του ξενοδοχείου, έφυγα και χάθηκα. Και χάθηκε. Καλοκαίρι του 1954, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει μπάνιο στη Γλυφάδα. Εκεί συναντά την πιο όμορφη Γαλλίδα, την Κλοντ Σαμπαντού. Ήταν μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της εποχής, Μις Γαλλία. Τα καμάκια της Γλυφάδας την περικυκλώνει. Την πολιορκία λύνει ο Αλέκος Αλεξανδράκης, που γοητεύει τη Γαλλίδα. Επενεύει ο Αλεξανδράκης με την αδερφή του, τη Μάνια, με αποτέλεσμα να τη σώσουν. Αυτή το θεώρησε ότι ήταν gentleman, ότι ήταν εγώες κλπ. Πήγανε, πιαν ένα ποτό και έτσι ξεκίνησε το ιδίλιο αυτό. Χωρίς να το θέλει ο ίδιος ο Αλεξανδράκης, όπως λέει ο ίδιος. Ο ηθοποιός ξεκινά περιοδία με σταθμό το Παρίσι. Εκεί γνωρίζει τους γονείς της.
Ο δεύτερος γάμος του Έλληνα Ζεν Πρεμιέ έγινε το 1954 και κράτησε περίπου 3 χρόνια, όσο και ο πρώτος. Γιατί ρε Στέφη? Τι? Γιατί δεν θες? Ωραία θα περνάγαμε μαζί ρε Στέφη. Η γυναίκα που επηρέασε περισσότερο τη ζωή του μεγάλου ηθοποιού ήταν η Αλίκη Γεωργούλη. Το 1957 παντρεύονται, αλλά ο γάμος δεν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς αφήνουν έξω από το μυστήριο τις κάμερες των φωτογράφων. Η Αλίκη Γεωργούλη ήταν μια καταξιωμένη ηθοποιός του θεάτρου και στρατευμένη στην αριστερά. Λόγω του ότι η Αλίκη ήταν στην ΕΔΑ τότε και τα λοιπά, τον έκανε αριστερό. Τον έβαλε στην ΕΔΑ και έγινε μαχητικότατος. Όσο καιρό ήταν με την Αλίκη, ήταν μαχητικότατος. Ο Αλέκος δεν ήταν. Ότι δεν είχε προσωπικότητα. Απλώς διαπίστωσε ότι έχει δίκιο σε αυτά που του λέει. Και έτσι εστράφει προς εκείνη την πορεία πλέον. Και γι' αυτό και αγωνιζόταν για δίκαια, για το θέατρο, για την υψηλή τέχνη. Η πολιτικοποίηση του Αλέκου Αλεξανδράκη είναι ριζική. Δεν φοβάται τις διώξεις και δεν μασά τα λόγια του. Μαρία, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν έχω το δικαίωμα να σου εξηγήσω. Θέλω όμως να ξέρεις πως δεν ήρθα εδώ μόνο για τα σαμποτάζ. Έχω μια ειδική αποστολή. Αν πετύχει, ίσως η κατάσταση για την Ελλάδα αλλάξει όμως. Τα Χριστούγεννα του 1960 ο Μανώλης Γλέζος είναι στη φυλακή και ο Αλεξανδράκης βρίσκει τη δύναμη να του συμπαρασταθεί δημοσίως. Είχα πάει μια φορά στο σπίτι τους και να του κάνω μια συνέντευξη. Ήταν για την εφημερίδα Το Εμπρός, έχει κλείσει τώρα πια. Ήταν Χριστούγεννα και τους έκανα ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, με ποιον θα θέλατε να περάσετε την πρωτοχρονιά σας. Και μου απαντάει το εξής: με το Μανώλη Γλέζο στη φυλακή. Και το δημοσιεύουμε και γίνεται χαμός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το αναδημοσίευσαν η Σβέστια και η Πράβδα στη Μόσχα. Και απαντά ο Αλεξανδράκης: θα ήθελα να περάσω τα Χριστούγεννα μαζί με το Μανώλη Γλέζο, τον οποίο εκτιμώ, είναι σύμβολο της ελευθερίας και του δυναμισμού. Τότε ξεσπά πολιτική θύελα. Ναι, ήμουν κρατούμενος στις φυλακές και ξαφνικά μάθαμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν ήταν εύκολο να μαθαίνουμε νέα, μάθαμε ότι είπε αυτό το πράγμα ο Αλεξανδράκης, τον οποίο, όπως σας είπα, δεν γνώριζα προσωπικά, πέρα από το ότι είχα δει στις ταινίες του. Και οπωσδήποτε δημιούργησε μια εντύπωση, πως ένας άνθρωπος που δεν ξέραμε αν είναι αριστερός ή δεν είναι κτλ. Φτάνει στο σημείο να, με τέτοιο θάρρος, να λέει θα πάω, ήθελα να κάνω κρατούμενα μαζί με τον Μανώλη Γλέζο στο κελί των φυλακών. Η Αλίκη τον χειροκρότησε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Μπράβο καμάρι μου, του είπε. Η δήλωση του Αλεξανδράκη ήταν πραγματικά γενναία και ριζοσπαστική. Πολύ περισσότερο αν τη συγκρίνουμε με τις απαντήσεις των υπολείπων ηθοποιών. Ο Δημήτρης Χόρν είπε ότι θα έκανε Χριστούγεννα με κανένα. Ο Δημήτρης Μιράτ με τη γυναίκα του. Η Ρένα Βλαχοπούλου είπε με τον εαυτό μου. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος δήλωσε με οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Μίμης Φωτόπουλος έκανε χιούμορ υποστηρίζοντας ότι ήθελε να περάσει τις γιορτές με το Μέγα Αλέξανδρο. Δύο χρόνια μετά ο Μανώλης Γλέζος αποφυλακίστηκε και ο Αλεξανδράκης έδειξε πως εννοούσε αυτά που έλεγε. Όταν αποφυλακίστηκα το 1962, το Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου, η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω να βρω τον Αλεξανδράκη και να περάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα του 1962 και με την Αλίκη τη Γεωργούλη. Κάναμε μαζί Χριστούγεννα. Α, έτσι. Ναι, δηλαδή, κάνατε γλέντι, Ναι, κάναμε γλέντι. Αναδρομικά. Όχι αναδρομικά. Με την ανάμνηση της δήλωσης του Αλέκου Αλεξανδράκη. Από τότε. Το θυμάστε το γλέντι αυτό?
με υποχρέωσε να εξιστορώ τα τι γίνεται μέσα στις φυλακές τα Χριστούγεννα. Α, έτσι. Γιατί κατά διαβολική σύμπτωση έχω περάσει πάρα πολλά Χριστούγεννα μέσα στις φυλακές. Πάρα πολλά Χριστούγεννα. Να σου πω πάνω κάτω πόσα. 16. 16 Χριστούγεννα. Με διάφορες κατηγορίες κάθε φορά. Κάθε φορά Γερμανών. Με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς. Ο Αλεξανδράκης μετά από αυτήν την δήλωση τη δημόσια μπαίνει σε μια άλλη περιπέτεια και κάνει μια ταινία η οποία προκαλεί σάλο. Γιατί δεν είναι μόνο ωραία ταινία, είναι ταινία που λογοκρίνεται. Είχατε μιλήσει καθόλου για το θέμα της λογοκρισίας της ταινίας του? Ναι, okay. Εγώ έλεγα τα τροφυλακών και εκείνος μου έλεγε όλη την, τις συνέπειες που είχε από αυτή τη δήλωση με την ταινία του. Τον πετσοκόψατε. Ναι. Πάντως η ουσία είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο που με θυμήθηκε όταν ήμουν φυλακή, γεννήκαμε φίλοι μετά. Το 22 Απριλίου του 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης διοργανώνει τη μαραθώνια πορεία ειρήνης, την οποία εμποδίζει με πρωτοφανή μέτρα η αστυνομία. Γίνονται συλλήψεις σε όλη την Αττική. Στις 8 το απόγευμα συνελήφθησαν εντός ταξί επί της λεωφόρου Κηφισίας ο ηθοποιός Αλέκος Αλεξανδράκης και η σύζυγός του Αλίκη Γεωργούλη. Νωρίτερα είχαν συλλάβει τον Μίκη Θεοδωράκη, τον ζωγράφο Μίνο Αργυράκη και τη σύζυγό του. Ήταν η αρχή για τις περιπέτειές του με τα όργανα της τάξης. Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται μεγάλη διαφήμιση της ταινίας «Η Ψεύτρα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Η αναγνωρισιμότητά του δεν εμπόδισε τη σύλληψή του. Το αντίθετο. Την πρώτη πορεία μαραθώνια που απογορεύτηκε το 1963... Με τον Λαμπράκη. Ναι, είχαμε πιαστεί μαζί. Ο Μίνος, ο Αργυράκης, ο Αλέκος, εγώ την κοπάησα από τη Μάντρα στη Φιλαδέλφια, στη σχολή αστυνομίας μας είχαν κλεισμένος και αυτός έμεινε όλη τη νύχτα εκεί και την άλλη μέρα τον αφήσανε. Ο Μανώλης Γλέζος, φίλος πια με τον Αλεξανδράκη, ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες. Στο ταξί που θα πήγαινε στη συγκέντρωση, θα τελειώνω. Ναι. Πολύ. Είχαν στήσει ένα τεράστιο δίχτυ σε ολόκληρη την περιοχή των Αμπελοκήπων και όποιος πήγαινε προς τα εκεί το πιάνε, όποιος είχε καταφέρει να πάει προηγούμενα και είχε ξεκινήσει. Ξεκίνησε η διαδήλωση και μας πιάσανε στη διαδήλωση. Γεωργούλη και Αλεξανδράκης μετά από 8 χρόνια χώρισαν τους δρόμους τους. Η ηθοποιός πικράθηκε. Η Γεωργούλη γράφει ένα βιβλίο όπου αφήνει αιχμές για τον Αλεξανδράκη. Αυτός όχι μόνο δεν σηκώνει το γάντι, αλλά αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια. Όταν είπε του Αλέκου ότι ξέρετε, τι θυμάστε από το γάμο σας με την κυρία, με την κυρία Γεωργούλη, μου είπε ότι τα καλύτερα. Μου είπε τα καλύτερα, είσαι ανθρωπιό, είσαι άνθρωπο, είσαι γυναίκα και είσαι αγωνίστρια και τα πάντα. Είπα, ξέρετε ότι έχει βγάλει ένα βιβλίο και λέει για εσάς κάτι πράγματα. Και ενώ είμαι σίγουρος ότι το έχει διαβάσει το βιβλίο, ξέρω ότι το έχει διαβάσει, μου είπε, αχ, όχι, δεν το έχω υπόψη μου. Φαντάζομαι θα έχει πει κάτι καλό για μένα, δεν είναι? Και εκεί έκοψε και τη συζήτηση. Όταν η Αλίκη Γεωργούλη έφυγε από τη ζωή, ο Αλεξανδράκης δεν πήγε στην κηδεία της. Πάντως και το βιβλίο της συγχωρεμένη Αλίκη Γεωργούλη το κάνει φιλοφτερό, μου λένε. Και άδικα τον κάνει φιλοφτερό, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι για να τον κάνεις φιλοφτερό. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, τους γάμους, τους τρεις του Αλέκου Αλεξανδράκη, την έντονη πολιτική του δράση δίπλα στην τρίτη του σύζυγο, την Αλίκη Γεωργούλη, με την οποία έκανε και την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με τη Συνοικία το Όνειρο, η οποία βεβαίως λογοκρίθηκε και κόπηκε. Την ιστορία αυτή τη σημαντική ταινία, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένα κινηματογραφικό ντοκεμαντέρ της εποχής, θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ύστερα από διάφορους ρόλους που τον καθιέρωσαν ως ηθοποιό, ο Αλεξανδράκης στράφηκε στη σκηνοθεσία. Με σενάριο του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη και του συγγραφέα Κώστα Κοντζιά, κάνει την πρώτη του απόπειρα πίσω από τις κάμερες στη συνοικία Το Όνειρο, την ταινία στις αρχές δεκαετίας του 60. Ο Αλεξανδράκης και η Γεωργούλη ξεπέρασαν τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, αλλά βρήκαν μπροστά τους το τέρας της κρατικής λογοκρισίας. Η συμμετοχή του Μανου Κατράκη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μάλλον δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Η λογοκρισία την έκοψε γιατί, όπως ανέφεραν οι λογοκριτές, έδειχνε πολύ φτώχεια. Οι επικριτές δικαιολογήθηκαν εκ των υστέρων ότι ήταν μια περίοδος που η κυβέρνηση Καραμανλή προσπαθούσε να ανορθώσει την ελληνική οικονομία και να κάνει ελκυστική την Ελλάδα στους ξένους τουρίστες και στους επενδυτές. Η ρεαλιστική λοιπόν ταινία του Αλεξανδράκη σε μια συνοικία με τρόγλες πολύ κοντά στην Ακρόπολη δεν εξυπηρετούσε τα κυβερνητικά σχέδια και προκάλεσε πανικό στον αρμόδιο υπουργό και στους λογοκριτές που την πολέμησαν. Μάλιστα η αστυνομία επενέβη βία και διέκοψε την πρεμιέρα στο Radio City. Στα θεατρικά νέα, όπως βλέπουμε, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες έγραψαν για την αυθαίρετη διακοπή της ταινίας και επέκριναν τον υφυπουργό που καρατόμησε την αρμόδια επιτροπή που είχε χορηγήσει έγγραφη άδεια προβολής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Γενική κατακραυγή γράφουν οι εφημερίδες και έκθετος ο υφυπουργός. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα των ρεπορτάζ εκείνη την εποχή. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας εκτός συναγωνισμού και για τον Αλεξανδράκη ήταν μια μεγάλη οικονομική καταστροφή. Χρυσάφι, σαν χλαμάρες. Και σαν που βρίσκεται τώρα αυτό το χρυσάφι? Είναι στη γριά. Θα σου στρίψω το λαρίκι. ...1961, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με την ταινία «Συνοικία, το όνειρο». Αυτή την ταινία τη θυμάμαι με πολύ συγκίνηση, παρόλο που ήταν τρομερές οι δυσκολίες. Όταν έκανα τη «Συνοικία, το όνειρο», πίστεψα πως πια άρχιζε η πραγματική μου καριέρα πίσω από τη μηχανή, ότι πια θα έκανα τη σκηνοθετική δουλειά. Πρωταγωνίστρια και συμπαραγωγός ήταν η σύζυγός του, Αλίκη Γεωργούλη. Μπα, κάνεις και τη δύσκολη. Κάτω τα ξερά σου. Τα μάθα για σένα. Δικός μου λογαριασμός. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε λεφτάδες. Έτσι που πας δεν θα καταλήξεις καλά, ρε Στέφη. Εκείνη την εποχή του 60 είχε ένα όνειρο όμως. Ένα όνειρο ακριβό. Χρειάζονταν λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να φτάσω να την κάνω, δούλεψα αρκετές ταινίες και μάζευα τα λεφτά. Γιατί είχα και μια μεγάλη συμμετοχή στην παραγωγή, γιατί αλλιώς κανένας δεν δεχόταν να την κάνει. Εγώ μπόρεσα και βρήκα τα λεφτά και οργάνωσα όλη αυτή την τεράστια δουλειά που ήταν τότε για μας, τη συνοικία, το όνειρο. Θα μ' αρχίσεις κι εσύ τα παπαδίστικα σαν τη μάνα μου και τις άλλες γλώσσες της γειτονιάς. Σας συχάθηκα όλους σας και τα μούτρα σας και τη βρωμιά που ζείτε. Κατάλαβες, πουλάκι μου. Η συνοικία, το όνειρο δεν μας έδωσε λεπτά, σε κανέναν δεν έδωσε λεπτά, ούτε στον Αλεξανδράκη. Έδωσε όμως πολλές χαρές, πολλά ταξίδια, πολλές γνωριμίες. Πού το περίμενε κανείς, και μια και μιλάμε για τον Αλέκο, πού το περίμενε ο Αλέκος να βρεθεί σε τόσα μέρη που δεν θα πήγαινε ποτέ, με τόσους ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν θα τους συναντούσε. Τον κάλεσαν στην Ρωσία μαζί με 10 τους καλύτερους καλλιτέχνες, σκηνοθέτες του κόσμου. Μας φώναξαν στη Μόσχα να πάμε στην τηλεόραση. Εμείς ακόμα δεν είχαμε δει ούτε το κουτί της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Και ξαφνικά πάμε στην τηλεόραση και βλέπουμε ότι η υπουργός πολιτισμού τότε θα κρατούσε μία συζήτηση, θα διεύθυνε μία συζήτηση που έπαιρναν μέρος. Ο Αλεξανδράκης, εγώ, ο Ανρί Λαγκλουά, ο Βισκόντι και ο Φελίνη. Πάρα πολύ ωραία
ωραία ταινία. Δηλαδή και σαν σκηνοθέτης ο Αλέχκος έδωσε εξετάσεις και πέτυχε. Και εγώ απορώ πως δεν συνέχισε. Απέθατο πράγμα, κυρία μου, απέθατο πράγμα. Από διάλυση είπαμε. Από χρεοκοπία. Από χρεοκοπία. Το κλείσω κουκαράς. Όλα είναι από διάλυση. Μάζευτα. Άντε ρε Σάχλε, θα κάνεις εσύ τέτοιο κόρπο. Στη Ζητιανιά θα ψοφήσεις. Η ταινία ενόχλησε πολύ την τότε κυβέρνηση επειδή έδειχνε την Ελλάδα της φτώχειας και της μιζέριας. Η πρώτη ταινία που ασχολήθηκε με τη φτώχεια, με τις αδικίες. Αυτή ήταν η μεγάλη αξία της. Ήταν μια γνήσια λαϊκή, όχι λαϊκίστικη, ελληνική ταινία. Γεια σου Ρίκα, ζαμεθύμησα. Επηρεασμένος ίσως από τις πολιτικές του θέσεις, τόνισε περισσότερο στην ταινία αυτή ορισμένα στοιχεία λαϊκά που ήθελε, έδωσε μία πιο πολιτική γραμμή στην ταινία αυτή, νομίζω, από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ψώνιο του κινηματογράφου. Μου συστήθηκε για κόρη στρατηγού. Γιατί γελάτε εσείς? Δούλωσα στρατηγίνα μου. Οι συντελεστές ευνηδιάστηκαν όταν οι λογοκριτές ενοχλήθηκαν από το ρόλο του τρελού της γειτονιάς. «Η τρελή είναι στα άσυλα και όχι έξω», ήταν η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που ήθελε να δείξει μια ειδηλιακή εικόνα της Ελλάδας και όχι την γκρίζα αλήθεια που κατέγραψε ο κινηματογραφικός φακός. Από το σενάριο είχαν κόψει πολλά. Στις εφημερίδες καυτηριάζεται η τακτική των λογοκριτών. Ο Μάριος Πλωρίτης γράφει ότι υπάρχουν επιφυλάξεις για το έργο. Όχι όμως όπως ισχυρίστηκαν γελιοδέστατα μερικοί εθναμίντορες που ανατρίχιασαν επειδή η ταινία παρουσιάζει την άθλια ζωή μιας αθηναϊκής συνοικίας. Σύμφωνα με τη λογική τους, γράφει ο Πλωρίτης, θα ήταν αντεθνικό κάθε έργο που τολμά να ισχυριστεί πως υπάρχει Ελλάδα και πέρα από τον Παρθενώνα, τη Λεωφοροσουνίου και τα Αστέρια. Μας την απαγορέψαν την ταινία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μας την έκοψε η λογοκρισία. Οι κριτικοί οργίζονται. Σε άλλο δημοσίευμα διαβάζουμε. Τι στενοκεφαλιά, τι μέγεθος παχυλού και αγράμματου σνομπισμού πρέπει να υπάρχει στα μυαλά εκείνων που προκάλεσαν τις απογοητεύσεις επειδή η ταινία δείχνει φτώχεια. Γιατί να μην απονείμουμε στον κύριο αυτόν το μεγαλόσταυρο της βλακείας. Βέβαια, εξακολουθεί να παίζεται λογοκριμένη γιατί είχαν κόψει και τα αρνητικά. Και έτσι τώρα που την είδα στην τηλεόραση προκαιρού δεν τη γνώρισα. Ήταν άγρια εποχή, αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς και ο Μίκης που έκανε τη μουσική και που δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο ο Κατράκης. Ήταν συγκινητική. Μικρά μου ανήλια γαστενά και σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη πτώτο γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Βρέχει και στην καρδιά μου. Οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας αποφάσισαν να δράσουν δυναμικά. Ζήτησαν τη βοήθεια της Ελένης Βλάχου, της πανίσχυρης εκδότριας της εφημερίδας Καθημερινή. Θυμάμαι φύγαμε με την Αλίκη, τη Γεωργούλη, το Βασίλη το Μεσολογγίτη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ηθοποιών τότε, την Ειρήνη, την Ειρήνη Παπά, και εγώ
το παλικαράκι μαζί και πήγαμε στη Βλάχου. Η εκδότρια είχε αποφασίσει να σταθεί στο πλευρό του ηθοποιού. Η Βλάχου ζήτησε τότε και από τον Καραμαλή να επέμβουν ώστε να μην υπάρχουν τόσα προβλήματα απέναντι στον Αλεξανδράκη και σε αυτό που πίστευε. Όλες του οι ταινίες είχαν μέσα και κάποια πολιτική χρειά, άσχετα αν ο ίδιος πολλές από τις ταινίες που του ζητούσε ο Φίνος δεν τις πίστευε και τις έκανε κατά ανάγκη από τα χρήματα. Αν θα δείτε όμως τις ταινίες όπως είναι η Συγκία του Όνειρου ή κάποιες άλλες που του δίνονταν ευκαιρία να περάσει τα πολιτικά του μηνύματα, τα περνούσε. Στη βιογραφία του Αλεξανδράκης λέει πως ο ίδιος ο Καραμανλής έδωσε άδεια να προβληθεί τελικά η ταινία αφού πρώτα έκοψε αρκετές σκηνές. Ζήτησαν από τον Αλεξανδράκη να πάει τότε στην εταιρεία παραγωγής και να δει που καίγαν οι αστυνομικοί τα κομμάτια της ταινίας που είχαν κόψει. Αυτός είναι ο λόγος που ο Αλέκος δεν είχε ούτε μία κόπια αυτής της ταινίας, ούτε μία φωτογραφία, κάτι. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πάρα πολύ συχνά του έλεγα, το βρίσκω αδιανόητο, και μου έλεγε από τη στιγμή που κόπηκε δεν με αφορά. Η Συνοικία το Όνειρο κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Radio City. Στον κινηματογράφο βρίσκονται προσκεκλημένοι Έλληνες και ξένοι επίσημοι. Παρά την άδεια, το παρακράτος επιμένει και διακόπτει την προβολή. Τα νέα γράφουν. Η κυβέρνηση διέκοψε χθες αυθαιρέτως την προβολή ελληνικής ταινίας. Προηγουμένως είχε χορηγήσει έγγραφη άδεια. Στον τύπο δημοσιεύεται και η προσωρινή άδεια προβολής της Επιτροπής Ελέγχου. Η διακοπή ήταν εξαιρετικά βίαιη. Στον κινηματογράφο εισέβαλαν ένστολοι. Ξαφνικά μόλις πέφτουν οι τίτλοι, το τσερέρικ, μόλις πέφτουν, γίνεται διακοπή του ρεύματος. Είχε ανεβεί ο αστυνόμος απάνω στην καμπίνα και κατέβασε το γενικό διακόπτη. Στην αίθουσα ήταν δημοσιογράφοι, ξένοι πρεσβευτές και μορφωτικοί ακόλουθοι από διάφορες χώρες. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός ήταν αυτόπτης μάρτυρας και γράφει στο ρεπορτάζ του. Η αστυνομία κατόπιν μιας ξαφνικής, όσο και ανεξήγητης, διαταγής του Υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως, εισέβαλε στον κινηματογράφο 20 λεπτά αργότερα από την έναρξη της προβολής. Έβγαλε από την αίθουσα τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους. Την ώρα της διακοπής έγιναν επεισόδια που κατέληξαν στη σύλληψη των ηθοποιών Αλέκου Λιβαδίτη και Νίκου Βουγά. Η Ελένη Βλάχου γίνεται έξαλλη. Η κυρία Βλάχου, αξιοπρεπής της δεξιάς, της φωτισμένης δεξιάς, που θα λέγει και ο Φλωράκης, και πήγαμε και πήρε αμέσως τον Καλατσάκο, τον υπουργό δημόσιας τάξης τότε, και τον έκανε κουρέλι. Του λέει, αν θέλετε να απαντήσετε σε μια κομμουνιστική ταινία, κάντε κι εσείς μια ταινία με τις δικές σας ιδεολογίες. Όχι να πηγαίνει ο αστυνόμος μπροστά στους ξένους ακόλουθους των πρεσβειών να κατεβάζει το διακόπτη. Στο ίδιο άρθρο, ο δημοσιογράφος Γιώργος Πηλιχός γράφει: «Είμαι από τους λίγους τυχερούς που είδαν τη Συνοικία το Όνειρο. Ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική της αξία, είναι μια ταινία που δεν αποσκοπεί σε πολιτική προπαγάνδα». Διβίζοντα θα καταντήσεις. Και εσύ θα ψοφήσεις στη φυλακή! Την εντολή είχε δώσει ο τότε υφυπουργός Τριανταφυλάκος, ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς έτσι διέταξε τηλεφωνικώς. Ο υφυπουργός βέβαια την είχε κρίνει ακατάλληλη μόνο για ανηλίκους και είχε δώσει έγγραφη άδεια την οποία απέσυρε τηλεφωνικά. Έχουμε δει υποστή φιλοκρισία βάσανο απερίγραπτο. Μέσα από το βάσανο έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Την επόμενη ημέρα, ο υφυπουργός τύπου διέλυσε την επιτροπή που έδωσε άδεια στο φιλμ «Συνοικία το Όνειρο». Παρά τις καταπληκτικές κριτικές, οι διώξεις οδήγησαν σε εισπρακτική αποτυχία. Στην ταινιά «Συνοικία το Όνειρο» είχε επενδύσει όλα τα χρήματα, όλη του την περιουσία, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και ήταν σχεδόν όλα εξωτερικά γυρίσματα.
Και τι γινόταν? Όποιος πήγαινε να δει την ταινία, είτε κατέγραφαν το όνομά του οι αστυνομικοί, είτε τον πήγαιναν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων με αποτέλεσμα αυτό να ακουστεί σε όλη την Αθήνα. Και το μόνο που έκανε ήταν 2.000, αν θυμάμαι, 300 κάτι εισιτήρια. Πάρα πολύ λίγα για ταινία. Η ταινία γυρίστηκε στο αληθινό σκηνικό της συνοικίας Ασυρμάτου στην Πλάκα. Ήταν η Ελλάδα που οι κυβερνώντες ήθελαν να κρύψουν και όχι να βοηθήσουν με συγκεκριμένα μέτρα ανάπλασης. Καθόσαστε εδώ σαν βλάκες και κλαίτε τη μοίρα σας. Δώστε μου στο χέρι λίγη μαλλιά και σου φέρνω εγώ λαθρέο που να πιάνεις 5 φορές τα λεφτά σου. Στη φυλακή ξέρεις ποιον έκανα παρέα? Τον Κραπούλια. Ξέρεις τι πάει να πει Κραπούλιας? Όλο το λαθρέο το κρατάει στα χέρια του και από μέσα ακόμα. Καλή δουλειά. Ζω. Πού θα βρεις σιγμαγιά? Εσείς έχετε πράγμα στα χέρια σας. Πράγμα και πράγμα. Το χρυσαφικό αντί. Το βραχιόλι. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Η Ελένη. Το ξέρω πως είστε χαλβάδες. Γεια σας. Πρέπει να επανορθωθεί ένα ολίσθημα, γράφει ο Γιώργος Ανδρουλιδάκης. Ένα κράτος που ξέρει τι γυρεύει, θα έπρεπε την πρεμιέρα της ταινίας αυτής να την επιβάλλει αναγκαστικά να δοθεί στο συνοικισμό Ασυρμάτου. Και στο τέλος της παραστάσεως θα έβγαινε στη σκηνή ένας εκπρόσωπος της κυβερνήσεως να αναγγείλει στους κατοίκους τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τη βελτίωση της καταστάσεως. Η Herald Tribune ήταν μία από τις πολλές ξένες εφημερίδες που έγραψε θετική κριτική για την ταινία. Η ταινία συμμετέχει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οι φήμες οργιάζουν ότι ο Αλεξανδράκης θα αποσύρει την ταινία. Ο ίδιος αναγκάζεται να δηλώσει: απορώ δια ποιο λόγο ανεγράφει ότι θα αποσύρω την ταινία μου «Συνοικία το όνειρο». Η ταινία προβλήθηκε και ο Αλεξανδράκης με την Αλίκη Γεωργούλη αποθεώθηκαν από τον κοινό. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η ταινία πήρε το βραβείο φωτογραφίας. Το μόνο βραβείο που δόθηκε ήταν στη φωτογραφία. Που ήταν πολύ καλή φωτογραφία, γιατί ήταν ο μέτρο των φωτογράφων τότε, ο Δήμος Σακελαρίου. Αλλά ήταν σαν να ήταν επίτηδες. Οι κριτικοί κατέληξαν ότι ήταν μεροληπτική η στάση της Επιτροπής έναντι του Μίκη Θεοδωράκη και της ταινίας. Όταν γύρισε η ταινία, ρώτησε ο Λιβαδίτης ο Τάσος, που ήταν σεναριογράφος, τι έγινε με την ταινία. Και του λέει ο Λέκος, άστα παιδί μου, λέει. Χάσαμε την συνδική και μας έπαιρνε το όνειρο. Ο Υφυπουργός Προεδρίας είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει την προβολή της ταινίας στο εξωτερικό. Τελικά η ταινία προβλήθηκε στη Βενετία, αλλά όχι στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν γράφεται η ιστορία, με ψαλίδια και όνειρα, ή μάλλον με ψαλιδισμένα όνειρα. Κοινάξιο αναφοράς ότι η συγκεκριμένη ταινία παίχτηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην τότε ΕΡΤ 2 τον Αύγουστο του 1983 και βρήκαμε το απόκομα από τότε από τις εφημερίδες που έλεγαν 22 χρόνια μετά την επεισοδιακή διακοπή η ταινία προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, όταν επιστρέψουμε, ο Ζεν Πρεμιέ, ο εραστής του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που βάζει μπρος τα γρανάζια και στείνει στον τοίχο το χρόνο και τον ανακρίνει. Απόψε, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον αξεπέραστο Ζεν Πρεμιέ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Οι ενότητες που έχουμε ετοιμάσει περιέχουν συγκρούσεις, έρωτες, απογοητεύσεις και απρόβλεπτες συναντήσεις. Πριν ξετυλίξουμε το νήμα της ιστορίας, θα θυμηθούμε στιγμές από την προηγούμενη εκπομπή. Ο
Μαθήτρια στο γυμνάσιο ήμουν ερωτευμένη μαζί. Πρωτόβγαλτη ηθοποιός ήμουν αγωητευμένη μαζί. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ταλέντο και με αυτό το ύφος που έχει ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Τι θεατρίνος, τι παιδί, τι συνάδελφος και τι μάτια. Η ζωή του Αλέκου Αλεξανδράκη είναι γεμάτη από εκδηλώσεις λατρείας των γυναικών, παρόλο που η εποχή που έζησε ήταν άκρος συντηρητική. Ο ίδιος ο Αλεξανδράκης όμως ήταν σεμνός και δεν συμμετείχε στο star system της εποχής. Ο γάμος έγινε το 1950. Ο Αλεξανδράκης ήταν 22 ετών. Μια Ελληνοαιγύπτια νομίζω ήτανε. Μια παχιά κυρία. Ό,τι ήθελα το είχα, δεν ήμουν ελεύθερος. Και μια μέρα λέει, άνοιξα την πόρτα του ξενοδοχείου, έφυγα και χάθηκα. Και χάθηκε. Καλοκαίρι του 1954. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει μπάνιο στη Γλυφάδα. Εκεί συναντά την πιο όμορφη Γαλλίδα, την Κλοντ Σαμπαντού. Ήταν μια από τις πιο όμορφες γυναίκες της εποχής, Μις Γαλλία. Η γυναίκα που επηρέασε περισσότερο τη ζωή του μεγάλου ηθοποιού ήταν η Αλίκη Γεωργούλη. Ο Αλέκος εκείνη την εποχή, το 1960, πραγματικά τα είχε όλα. Ήταν νέος, ωραίος, διάσημος, δημοφιλής. Μαθήτριες πολλές τρέχανε πίσω ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, δεν μπορούσε να πάει στη θάλασσα, δεν μπορούσε να φάει ένα γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ καμάρωνα. ...1961, ο Αλέκος Αλεξανδράκης κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με την ταινία «Συνοικία, το όνειρο». Η ταινία ενόχλησε πολύ την τότε κυβέρνηση επειδή έδειχνε την Ελλάδα της φτώχειας και της μιζέριας. Ήταν άγρια εποχή, αλλά είχα τέτοιους συνεργάτες και από τους ηθοποιούς και... ο Μίκης που έκανε τη μουσική και που δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο ο Κατράκης. Ήταν συγκινητική. Βρέχει στη φυτόχθο γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης έκανε 4 γάμους και απέκτησε 2 παιδιά. Η μεγαλύτερη του σχέση όμως ήταν αυτή με την τελευταία του σύντροφο, την Όνικα Γαλινέα. Κράτησε 22 ολόκληρα χρόνια. Η φωτογραφία που βλέπετε τραβήχτηκε το 1969 στις πρόβες της παράστασης «Τα μεγάλα χρόνια». Διακρίνουμε τον Αλεξανδράκη ανάμεσα στις τοπιούς και τη Λαμπροπούλου, Νίκη Τριανταφυλλίδη και την Όνικα Γαλινέα είναι η τελευταία δεξιά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μια κακόγουστη φάρσα έφερε Αλέκο και Νόνικα πιο κοντά. Πολύ κοντά. Με το τέλος της παράστασης και ενώ είχαν αποχωρήσει όλοι, ανταγωνίστρια συνάδελφος κλείδωσε τη Γαλινέα μέσα στο καμαρίνι του Θερινού Θεάτρου για να την εκδικηθεί. Αποτύχει ο Αλεξανδράκης, άκουσε τις απεγνωσμένες φωνές της και έσπευσε σε βοήθεια. Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε η κοινή τους πορεία. Ο Αλεξανδράκης λίγο αργότερα πήρε την απόφαση να τερματίσει τον 4ο γάμο του με την Ελβετίδα Βερένα Γκάουερ, τη γυναίκα που γνώρισε στα γυρίσματα μια ταινία στη Ρόδο και του χάρισε 2 παιδιά. ...1964 ο Αλεξανδράκης βρίσκεται στη Ρόδο. Με συμπροταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη γυρίζουν την ταινία «Το δόλωμα».
Κάνουμε. Α, μην ανησυχείς. Σε λίγο η Κέτη με το λουράκι του σκύλου θα τραβάει το αυτρομπούλι. Στη ρεσεψιόν βλέπει μια πανέμορφη Ελβετίδα, τη Βερένα Γκάουερ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Και εγώ όταν την έβλεπα πάγωνα και έλεγα πώς είναι δυνατόν να είναι με μια τόσο ωραία κοπέλα και να του αρέσω εγώ. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Τη φλέρταρε, την κατέκτησε και σύντομα παντρεύτηκαν. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, το Βάσια και τη Γιωχάνα. Νομίζω ότι τα υπεραγαπούσε τα παιδιά. Είχε πάντοτε πολύ καλές σχέσεις αφού χώριζε. Ήταν ήπιος χαρακτήρας. Και νομίζω ότι ο ένας του γιος του στάθηκε μέχρι τέλος πάρα πολύ καλά. Ο μεγάλος. Ο οποίος και του έμοιαζε αρκετά. Ο Βάσιας. Του μοιάζει, ναι. Ήταν ο τέταρτος γάμος του ηθοποιού. Φυσιολογικά ήρθε και το τέταρτο διαζύγιο. Άρα ο Αλέκος το εννοούσε αυτό. Εσείς πιστεύετε στο γάμο, εγώ δεν πιστεύω, σαν να τους έλεγε. Βοήθησε πάρα πολύ το γάμο τους. Έκανε ό,τι μπόρεσε για να μην χαλάσει αυτός ο γάμος. Τον Ιούνιο του 1969 ανεβάζει το κλασικό έργο «Τα μεγάλα χρόνια». Εκεί συμπροταγωνιστεί με την Όνικα Γαλινέα. Ο Αλεξανδράκης τη φλερτάρει. Την πρώτη φορά δηλαδή που με γνώρισε, εκεί στα μεγάλα χρόνια που παίζαμε στο Μετροπόλιταν με τον Αλέκο. Πολύ ωραία, μου λέει παιδί μου, πολύ ωραία. Πώς σε λένε? Λέω Γαλινέα, λάθος όνομα. Ταραχέα έπρεπε να σε λένε. Η Ταραχέα όμως μπροστά του ήταν όντως Γαλινέα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, έτσι τάχανα που τον έβλεπα, δεν τολμούσα να τον δω. Θυμάμαι ότι πήγαινα από πίσω και τον κοίταζα. Κοίταζα το σβερκάκι του. Αρχικά δεν ήταν εύκολο το φλερτ να γίνει επίσημη σχέση. Ήταν εποχή που ο Αλέκος ήταν παντρεμένος, είχε ένα αγοράκι. Και βεβαίως για μένα ήταν ό,τι πιο απαγορευτικό. Γιατί ήξερα ότι μια περιπέτεια με τον Αλέκο θα ήταν πάρα πολύ οδυνηρή μετά για μένα. Η Νόνικα Γαλινέα μόλις έβγαινε από έναν αποτυχημένο γάμο. Η μοιραία βραδιά είχε ως εξής. Μια ηθοποιός μοιράζεται το καμαρίνι με την Νόνικα Γαλινέα. Μετά από ένα διαπληκτισμό, η συνάδελφός της την κλειδώνει για εκδίκηση μέσα στο καμαρίνι. Τότε κλείδωσε και η τύχη της. Ένα βράδυ η πρωταγωνίστρια του Θειάσου με κλείδωσε στο καμαρίνι. Ήταν ένα καμαρίνι τόσο δά, είχαμε κάτι τεράστια καπέλα, δεν υπήρχε ούτε καρέκλα, δεν υπήρχε χώρος μες στο καμαρίνι. Όλος ο χώρος ήταν τα καπέλα. Και βγήκε και με κλείδωσε, γιατί είχε ζηλέψει που ο Αλέκος μου έδειχνε μία προτίμηση. Ούτε καν αδυναμία, μία προτίμηση ίσως. Όταν κατάλαβα ότι είχε πάει μία η ώρα, πήγα να ανοίξω και ήμουν κλειδωμένη, άρχισα να ουρλιάζω. Αλλά ο φύλακας ήταν τελείως κουφός, ήταν με ακουστικό, δεν άκουγε. Και συμπτωματικά ο Αλέκος που πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του δύο τετράγωνα πιο κάτω, με άκουσε. Ούρλιαζα εγώ, είχα πάρα πολύ δυνατή φωνή τότε. Και γύρισε, βρήκε το φύλακα, μου ανοίξανε και μου λέει: «Πού πας?» Δεν ήξερε που μένω. Εγώ είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο κοντά εκεί που έμενε εκείνος και του είπα ότι δεν είχα αυτοκίνητο, είχα ένα καινούριο αυτοκίνητο, όχι εκεί αραγμένο. Δεν είχα, λέω, δεν έχω αυτοκίνητο, και έτσι προθυμοποιήθηκε να με πάει με το δικό του. Και όταν φτάσαμε πια στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, ήταν το περιβόητο δωμάτιο που είχα νοικιάσει, έμενε δίπλα ο Αλέκος, και βγήκα από το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, σε ένα λεπτό βρεθήκαμε οι δυο μας κάτω από ένα δέντρο και νομίζω ότι από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε μαζί. Ο Αλεξανδράκης στο καμαρίνι του είχε ένα ντιβάνι. Κάπως έτσι ήταν και το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν δική του παραγγελία, γιατί γινόταν κρεβάτι. Και τον βόλευε πάρα πολύ. Πώς?
πώς γινόταν κρεβάτι με ένα κουμπί που πάταγε. Λέω βέβαια, μόνο εσύ μπορούσες να διαλέξεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Στην αρχή ο Αλεξανδράκης παραμένει με την οικογένειά του. Η διπλή ζωή πλήγωνε και τους δύο. Δεν ξέρω αν ήταν τα πρώτα ή τα δεύτερα Χριστούγεννα. Ήταν η αρχή της σχέσης μας πάντως και δεν είχε ακόμα τελειώσει ο Αλέκος με την οικογένειά του. Αυτό πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ οδυνηρό περιστατικό, γιατί επρόκειτο η οικογένειά του να είναι στην Ελβετία. Μου είχε πει ότι θα είναι μαζί μου, είχα ετοιμάσει δέντρο, δώρα, γαλοπούλα, όλα αυτά, περίμενα. Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, είμαι στο αεροδρόμιο, ήρθαν οι δικοί μου και μη με περιμένεις, δεν θα έρθω. Και αυτό το πράγμα βέβαια ήταν... Καταλάβαινα απόλυτα τη θέση του και τον δικαιολογούσα, αλλά δεν άντεχα να υποφέρω τόσο πολύ εγώ. Και γι' αυτό έκανα ό,τι μπόρεσα για να σταματήσω τη σχέση μας. Αλλά στάθηκε αδύνατον, δεν μ' άφησε. Και δεν ήθελα καθόλου να χαλάσω μια οικογένεια, δεν το ήθελα. Τώρα ακούγοντας το αυτό μπορεί να πιστέψει κανείς ότι λέω ψέματα. Τι θα πει δεν ήθελα, τότε γιατί το έκανα. Γιατί ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, το ξέρουμε όλοι μας. Και μπορεί να θες να τον σταματήσεις από τη μια, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να τον αρνηθείς. Το τέλος του τέταρτου γάμου ήταν η αρχή για μια μακροχρόνια σχέση αληθινής αγάπης. Νομίζω αγαπηθήκανε πάρα πολύ. Ήτανε η ώρα που και για την Όνικα και για τον Αλέκο, κατά τη δική μου κρίση, είχανε πια καταλαγιάσει αυτά τα πολύ νεανικά, τα από εδώ και τα από εκεί, που κάμανε με όλοι. Και βρεθήκανε στη σωστή στιγμή. Ήτανε μια πολύ μεγάλη ερωτική ιστορία. Τον ερωτεύτηκε πολύ η Νόνικα και την ερωτεύτηκε κι αυτός μετά. Δηλαδή, πρώτα τον ερωτεύτηκε η Νόνικα και μετά την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η ζωή του, η αναπνοή του, το κάθε κίνησή του, ζούσε για την Όνικα. Το πώς χωρίσανε, μόνο η Όνικα ξέρει. Κάποιο λάθος θα γίνεται. Για άλλη μια φορά ο Αλεξανδράκης άφησε τα ενία των επαγγελματικών επιλογών στη σύντροφό του. Ήταν ένα ωραίο ζευγάρι. Πιστεύω, έτσι ήταν, ότι μαζί με την αγάπη της τον θαύμαζε κιόλας τον Αλεξανδράκη, η Γαλινέα. Γιατί και η Γαλινέα δεν κάνει τυχαίο πρόσωπο, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια πρωταγωνίστρια. Τον στήριξε πάρα πολύ, τον αγαπούσε πάρα πολύ βέβαια, και εκείνος την αγαπούσε. Και όταν αρρώστησε ο καημένος ο Αλέκος, του είχε σταθεί πάρα πολύ. Η τελευταία σύζυγος του Αλεξανδράκη έμεινε για πάντα στη ζωή του, καθώς είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο Αλεξανδράκης, η Γαλινέα, η Ελβετίδα Βεράνα και ο σύζυγός της συναντήθηκαν όλοι μαζί στη Σιγκαπούρη. Ναι, αυτό ήταν πολύ νόστιμο. Η γυναίκα του Αλέκου είχε τη μεγάλη τύχη να παντρευτεί κάποιον καταπληκτικό άνθρωπο με τον οποίο ζει ακόμα και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και είχαν εγκατασταθεί στην Σιγκαπούρη, γιατί οι δουλειές του ήταν εκεί, και είχαν πάρει μαζί και τα παιδιά του Αλέκου. Και μας κάλεσαν να πάμε να δούμε τα παιδιά. Και πήγαμε και μείναμε σπίτι τους. Είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, μας φιλοξένησαν. Και η Βερένα, αυτό ήταν το όνομα της γυναίκας του, ήταν τόσο ευγενική και τόσο προχωρημένη σε νοοτροπία και ελεύθερος άνθρωπος, και μας έφερνε το πρωινό με το δίσκο στο κρεβάτι. Αυτό ήταν φοβερά. Και τρομερό για μένα, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Και ένα βράδυ μας κάλεσαν να φάμε έξω σε ένα πολύ ωραίο κέντρο και μας ζήτησαν εκείνη να μιλήσει σε μένα και ο Αλέκος να μιλήσει στον Πέντρο, Πέντρο λεγόταν. Και σκύβει ο Αλέκος και μου λέει, την πατήσαμε. Σηκωθήκαμε να δούμε τι θα μας λέγανε, και μας είπαν και οι δύο, μας ευχαρίστησαν που τους δώσαμε την ευκαιρία να γνωριστούν
και να είναι τόσο ευτυχισμένη. Μα αυτό δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στην ιστορία ποτέ. Αλεξανδράκης και Γαλινέα δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Όμως έζησαν συντροφικά 22 ολόκληρα χρόνια. Η φυσική και πνευματική κούραση έφεραν και το χωρισμό. Μας τσάκισε ο χρόνος, μας τσάκισε. Μας βρήκε πάρα πολύ κουρασμένους. Και ίσως δεν είχαμε πια, δεν ξέρω, την ωριμότητα που θα έπρεπε να έχουμε για να καταλάβουμε ότι ήταν ένα στάδιο αυτό που περνάγαμε και να το υπομείνουμε αυτό το στάδιο, που είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρναμε. Αλλά ίσως είμαστε ακόμα αρκετά νέοι για να μην θέλουμε να συμβιβαστούμε. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ ελεύθεροι άνθρωποι και αποφασίσαμε ότι έτσι θα τον κρατούσαμε το δεσμό μας και τον κρατήσαμε με έναν άλλο τρόπο, αλλά πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ αληθινά. Ήταν έγκλημα που χωρίσαμε, νομίζω. Και πάνω σε αυτό μιλάγαμε και για τα δικά μου λάθη και για τα δικά του. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και μου είχε, δεν σταμάτησε ποτέ να μου έχει αδυναμία. Δηλαδή γι' αυτόν, δεν είναι ότι είχαμε πολλά χρόνια διαφορά, αλλά γι' αυτόν ήμουνα πάντα ένα παιδί που του επέτρεπε ο Αλέκος να κάνει αταξίες. Θυμάμαι πολύ τα γέλια μας. Γελούσα πάρα πολύ μαζί του. Φοβερό χιούμορ, Αλέκος. Ήταν μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τα άγνωστα παρασκήνια από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. Η απρόβλεπτη ρόλη. Οι ερωτικές σκηνές που συζητήθηκαν από το συντηρητικό κοινό της εποχής, αλλά και οι μεγάλες αρνήσεις του Αλεξανδράκη. Θα θυμηθούμε ακόμα τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες με το Γιούγκερμαν και τον παράξενο ταξιδιώτη, τότε που η θρυλική βαλίτσα του πρωταγωνιστή έκρυβε τα μεγάλα μυστικά και έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου που έχει καθυλώσει τα γρανάζια στο γράμμα Α. Αλέκος Αλεξανδράκης, ο γοητευτικός αρνητής του Star System που το μεταχειρίστηκε, θα λέγαμε, με αδιαφορία και τελικά το κατέκτησε. Το φυσικό ταλέντο και η γοητεία του τον κατέταξαν στην υψηλότερη θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Τόλμησε να δοκιμάσει ρόλους που ακύρωναν την εικόνα του θετικού πρωταγωνιστή, χωρίς ποτέ να παραβιάσει τα ηθικά όρια που ο ίδιος είχε θέσει για τον εαυτό του. Ο Γιάννης Δαλιανίδης του προσέφερε ρόλους τυχοδιώκτη και πολλές φορές χρειάστηκε να υποδηθεί τον μοιραίο εραστή. Για παράδειγμα, στην ταινία «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», ο Αλεξανδράκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μία πρόκληση. Να παίξει σε μία τολμηρή σκηνή με τη Ζωή Λάσκαρη. Τότε αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του σκηνοθέτη και μπήκε στο περίφημο ντουζ με το παντελόνι. Φυσική αντίδραση για ένα ζεν πρεμιέ, καθώς τότε, 1966, ήταν αδιανόητο άνδρας ηθοποιός να εμφανιστεί γυμνός μπροστά στο κοινό. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη συναντηθήκαμε το 1999 στο θεατρικό εργαστήρι του Διαμαντόπουλου, όπου δίδασκε την τέχνη του ηθοποιού. Η σχέση του με τη νέα γενιά τον ενέπνεε και τον ενθουσίαζε. Οι σπουδαστές του τον λάτρευαν. Ήταν από τους προνομιούχους που δεν τον γνώρισαν μόνο μέσα από τις ταινίες. Ποια ταινία σας έτσι τη θυμάστε με τις καλύτερες αναμνήσεις και παρακολουθώντας την, τι ευχαριστιέστε? Α, πολλές είναι, είναι πολλές. Δεσποινής διευθυντής, ας πούμε. Η Δεσποινής διευθυντής. Ναι, αυτή και η τρελή οικογένεια με είχαν διασκεδάσει πολύ. Έλα τώρα που είμαστε δυο μας. Τι κάνεις, παιδάκι μου? Κάτσε εγώ δυο ποτηράκια και μου τόλωσε το μάτι.
Τρελάθηκες. Και εγώ δεν ξέρω που θα φτάσω απόψε, μάνα μου. Α, όχι και μάνα σου, ζωντοχείρα είμαι εγώ. Αθηνά, Αθηνά. Τι γίνεται, κάτι μου λες εσύ. Με τραβολογάσα, έτσι καλέ. Τι πλάσμα είσαι εσύ, τι πλάσμα είσαι εσύ, τι θηλυκό σεξι. Σεξι και ξερό σου. Και κάτω κουλάς μου, κάτω κουλάς σου. Περάσατε ωραία. Όλες οι ταινίες σχεδόν, με την Αλίκη, με την Τζέννη, με τη Μαρλού, με τη Λάσκαρη, από και όλες τις άλλες είναι, ήταν διασκέδαση το γύρισμα. Κύριε, ο αρβωνιαστικός μου, ο άντρας μου. Ποιος. Στη συνείδηση του κοινού, ο Αλεξανδράκης έχει ταυτιστεί με το ρόλο του ωραίου και του καλού παιδιού. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ταλέντο του Αλεξανδράκη του επέτρεπε να ερμηνεύει με άνεση εντελώς διαφορετικούς ρόλους και στην πολυετή καριέρα του δεν αρνήθηκε ποτέ αυτήν την πρόκληση. Bye. Από αυτόν πάει, γλιτώσαμε. Νομίζω ότι φεύγει, Στέλιο. Πολλοί φεύγουν σήμερα. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι φορτικός. Θα στείλω κάποιον να πάρει τα πράγματά μου. Και μην κρατήσετε τίποτα για να βρείτε αφορμή να ξαναγυρίσω, ε. Λυπάμαι πολύ, Στέλιο. Πασταφλώρα, είσαι η πιο γλυκιά πεθαρά του κόσμου. Πα! Στην οικογένεια Χωραφά, από γόης γίνεται πολύτεκνος και πανφτωχός οικογενειάρχης. Στην οικογένεια Χωραφά, με τα πολλά παιδιά αυτά που είχαμε, που ήταν ένας ρόλος που μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί ως τώρα παίζαμε ρόλους ηλουστρασιών, εγώ και ο Αλέκος, γιατί είχαμε κάποιο σουλούπι ιδιαίτερο κλπ. Το ότι τσαλακωθήκαμε, το ότι είμαστε οι φτωχοί, οι καταπιεσμένοι με τα πολλά παιδιά, μας άρεσε πάρα πολύ. Σε μια ανδροκρατούμενη εποχή που οι περισσότερες γυναίκες δεν εργάζονται και οι άντρες δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους, ο Αλεξανδράκης δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποδηθεί τον υφιστάμενο μιας αυστηρής διευθύντριας. Ο κύριος Σαμιωτάκης είναι ο υπομηχανικός που θα συνεργαστείτε. Νομίζω ότι θα ήμουν πιο απαραίτητος στο φράγμα. Εδώ τα πράγματα βλέπω ότι είναι μάλλον εύκολα. Καθέ άλλο. Θα έπρεπε να έχετε αντιληφθεί πως τα πράγματα εδώ είναι μάλλον δύσκολα. Στην ταινία «Χωρίς ταυτότητα» τσαλακώνει το προφίλ του θετικού πρωταγωνιστή και μεταμορφώνεται σε έναν αδίστακτο απατεώνα που εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες αδυναμίες. Ίσως είναι η πρώτη φορά για τον Αλέκο που παίζει έναν μη συμπαθή ήρωα. Μέρα! Εσύ είσαι πάλι, σου είπα δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ούτε αυτά θες να ξαναδείς. Εσύ προχτές ήσουν τα πει, πού τα οικονόμησες? Λαχείο. Ενώ ήταν ακριβώς επάνω στη μεγάλη του δόξα σαν εραστής του κινηματογράφου, δέχτηκε να παίξει έναν ρόλο αντιπαθούς. Άσε με να πάω στο δωμάτιό μου. Όχι, δεν σε αφήνω. Απόψε να το πάρεις απόβαση, θα ξεπληρώσω το χρέος σου. Προστάς κάτι έλκει να το πάρω. Μη μ' αγγίσεις, άσε με. Απόψε δεν μου ξεφεύγεις, θα λογαριαστούμε καλά. Στην ταινία ο Ήλιγκος συνεχίζει με το ρόλο του κακού και ο Δαλιανίδης δοκιμάζει κάποιες ερωτικές σκηνές με παρτενέρ την ανερχόμενη τότε Ζωή Λάσκαρη. Οι προκλητικές σκηνές με τη Λάσκαρη ξεκίνησαν από τον Ήλιγκο και συνεχίστηκαν στην ταινία Δάκρυα για την Ηλέκτρα. Ήταν και οι δύο του Γιάννη του Δαλιανίδη σκηνοθεσία. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν έχει καλλιτεχνικές ανασφάλειες. Στην ταινία Δάκρυα για την Ηλέκτρα υποδίεται ένα τυχοδιώκτη που γίνεται αιτία να πεθάνει ο άντρας της ερωμένης του και χωρίς ενδιασμούς κάνει δεσμό με την κόρη της. Ευτυχώς το σπίτι έχει δύο μπάνια. Διάλεξε. Το επάνω. Ωραία, εγώ το κάτω. Το ρεν είναι με τον Αλέκο όταν επιχείρησε να γδίσω και αυτόν. Αυτό έγινε στο Δάκρυα για την Ηλέκτρα. Ένα σενάριο του Φόσκολου που είχα γυρίσει. Υπήρχε μια σκηνή όπου έπρεπε να μπουν στο ντους η Ζωήτσα και ο Αλέκος.
αφού έπεισα τη ζωήτσα να γδυθεί, δεν επρόκειτο. Όλα αυτά φαινόταν τελείως φλού πίσω από ένα θαμπό γυαλί, βέβαια. Μπαίνει η Λάσκαρη μέσα στο μπάνιο, σχεδόν γυμνή, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και ο Αλεξανδράκης. Τότε του ζητάει ο Γιάννης ο Δαλιανίδης του Αλεξανδράκη, για να είναι πιο πιστικός για το ρόλο, να βγάλει τα ρούχα του και το παντελόνι. Συγχωρείς, νόμισα πως είπες πως θα πήγαινες στο απάνω μπάνιο. Φαίνεται πως δεν άκουσα καλά. Καλά άκουσες. Δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα, μην κάνεις που δεν καταλαβαίνεις. Η ηθική του πρωταγωνιστή δεν του επέτρεπε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό γυμνός. Σταματάει το γύρισμα Αλεξανδράκης και λέει: αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εγώ, gentleman γεννήθηκα, gentleman θα πεθάνω. Με αποτέλεσμα να δεχτεί τους όρους που έθεσε ο Αλεξανδράκης, ο Δαλιανίδης, και να μην βγάλει το παντελόνι του. Ο Αλέχος δεν δέχτηκε να δεχτεί και μπήκε στο ντους με τα παντελόνια. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί τον λέτε βλάκα αυτόν που παράγγειλε το άγαλμα? Γιατί είναι. Νομίζεις πως επειδή έχει λεφτά μπορεί να τον προσκυνάει όλος ο κόσμος. Να, σας είπε να τον προσκυνήσετε. Κάτι τέτοιο. Αφού ήρθε εδώ πέρα και έκανε την παραγγελία με ένα ύφος γελίο. Η ψεύτρα είναι μια κωμωδία όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη προκαλεί τις ανδρικές φαντασιώσεις. Γιατί γελάς? Έλα, στην πόσα σου. Κύριε Θάνο, βγάζουμε ένα στοίχημα. Τι στοίχημα? Να, ότι το πολύ σε τρεις μήνες θα κρατάτε στην αγκαλιά σας αυτή την, πώς τη λένε, τη Δελπέτρο. Εγώ. Ο Αλεξανδράκης υποδίεται το γλύπτη που αδιαφορεί για τα πλούσια κορίτσια της αριστοκρατίας. Ξέρεις όμως γιατί θέλει να πάω σπίτι του? Πού να ξέρω. Γιατί έχει μια κόρη. Α, εκεί τι, κακό είναι που έχει κόρη άνθρωπος? Ναι, είναι κακό, γιατί με έχει βάλει στο μάτι. Στο μάτι, Δεν τις ξέρεις εσύ αυτές τις κόρες των πλουσιών, τι αντιπαθητικά πλάσματα που είναι. Το ίδιο καλλιτεχνικό δίδυμο συναντάμε και στην ταινία «Το δόλωμα». Ο Αλεξανδράκης και πάλι πάει κόντρα στην εικόνα του ηθικού ανθρώπου και είναι ο αρχηγός μιας ομάδας απατεώνων που κλέβουν στα χαρτιά. Είπαμε για δόλωμα, αδερφέ Χαρίλα. Αυτή δεν είναι δόλωμα, αυτή είναι σκυλόψαρο κατευθείαν. Ανάλογα με τους ρόλους, μεταμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Στην ταινία μια τρελή οικογένεια αναδεικνύει το κωμικό του ταλέντο και δίνει μαθήματα δυναμισμού στο Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Αχ, κορίτσια, έχω εγωήθη, έλες. Δεν μου λες, τις έχεις δει ποτέ σου? Αυτή είναι καταπληκτική. Έχει πολύ γέλιο, γελάς. Είναι ωραία ταινία. Είναι ωραία ταινία. Δεν είναι ποιο να πρωτοθαυμάσεις, την Αρώνη, τον Παπαγιαννόπουλο, δηλαδή έχει να θαυμάσεις πολλούς ηθοποιούς. Είναι ωραία ταινία. Για το εξαιρετικό γεγονός, θα πιείτε ένα αμάρο, σινιόρε? Ένα μικρό. Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ. Παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ουίσκι. Μπράβο. Δυνατή στην αντιαλκοολική θεραπεία. Στην ταινία μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ο Αλεξανδράκης καυτηριάζει την ξενολατρία της εποχής. Να ομολογήσω πως είσαι το κορίτσι που σπούδασε ζωγραφική στην Περούτζα. Αν μάθαινε πως είσαι Ελληνίδα θα με πέταγε έξω. Αγάπη μου, έχω μια αδερφή που η λόξα της λέγεται ξενομανία. Ο Γιάννης Δαλιανίδης χρησιμοποιεί όλα του τα όπλα για να κάνει μια ιδιαίτερη ταινία, συνδυάζοντας το αυστηρό στυλ του Αλεξανδράκη και το εκρηκτικό ταπεραμέντο της Μάρθας Καραγιάννη. Το θανάτων φίξιμο σουδής, ουθαμερίων σε γαθρόπων. Ήταν μια ταινία που είμαι μια σεμνή και ταπεινή δακτυλογράφος, γιατί αυτός είναι αυστηρός και τέτοια. Και το βράδυ όμως ξενυχτώ, χορεύω, φοράω τα σκιστά μου, τα αυτά μου, την πλάτη μου απ' έξω, το στήθος μου, τα τέτοια μου, κάνω τη ζωή μου. Ο χορός της πέρασε στην ιστορία. Μπράβο, Ρινό. Ρινό, τι άσε με να παραμιλάω εγώ τώρα. Να. Και το πάλι ψηλά. Ο Αλεξανδράκης είναι από τους ηθοποιούς που ξεκίνησαν κινηματογράφο πολύ νωρίς. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 τον πίεζαν να παίξει στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Ποιος είσαι εσύ? Ο καινούριος πεθεράς. Ποιος? Η φίλη του Τζένι Καρέζη τον έπεισε να συμμετάσχει σε ένα μικρό ρόλο για να την βοηθήσει εμπορικά στην ταινία.
Η Τζέν Καρέζη, δηλαδή, στην ουσία ήταν η αφορμή. Έτσι έπαιξε αυτές τις ταινίες ο Αλεξανδράκης και ήταν και πολύ μικρός ο ρόλος του που τον βλέπουμε στο τέλος της κάθε ταινίας. Λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δουλεύω μόνος μου. Εγώ νέα να σου πω. Η εγγονή σου, η Πελαγίτσα, παραπονιάζεται το γιο του Ιορδάνου. Παράξενο μου φαίνεται. Ο Γιούγκερμαν και ο παράξενος ταξιδιώτης ήταν από τις πρώτες σειρές που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Αλεξανδράκης, είχαν τόσο μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό που ακόμα και το θέατρο του ίδιου ήταν άδειο την ημέρα που προβάλλονταν στην τηλεόραση. Τότε ξεκίναγε ουσιαστικά η τηλεόραση, γιατί κάναμε τον παράξενο ταξιδιώτη που δεν μπορούσε να το υποφέρει κιόλας, γιατί ο κόσμος στον δρόμο τον φώναζε «Γεια σου παράξενε» και έλεγε «Με ξέρουν και οι πέτρες με το όνομά μου» και το έχουν ξεχάσει το όνομά μου ξαφνικά και έγινε ο παράξενος. Γινόταν χαμός. Κάναμε μια τουρνέ τότε. Θυμάμαι στην Κρήτη ερχόταν το 100 και μας πήγαινε από το ξενοδοχείο όπου ήταν να παίξουμε. Τόσο δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε από τον ενθουσιασμό του κόσμου. Και... Στο Γιούγκερμαν έπαιζα. Ήταν μια πολύ σπουδαία διανομή. Δηλαδή εκεί υπήρχαν καμιά εικοσαριά ηθοποιοί άριστη και ήταν μία από τις πρώτες παραγωγές που έκανε ο σκηνοθέτης ο Γεωργιάδης, που ήθελε να κάνει μία μεγάλη παραγωγή και πραγματικά έγινε σπουδαία παραγωγή. Ο Αλέκος ήταν καταπληκτικός και η επιτυχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά ήταν και το έργο πολύ καλό και η σκηνοθεσία πάρα πολύ καλή. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που έχουν γίνει στην τηλεόραση. Τουλάχιστον δεν μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη τυπική. Αυτά τα φολκλωρίκ δεν τα αντέχω. Πώς είστε, τι κάνετε κυρία Συμπεφέρα? Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν έπαιζε το Γιούγκερμαν και τον παράξενο ταξιδιώτη, ήταν τόσο πολύ δυνατά τα συναισθήματα του κόσμου που το βράδυ όχι απλά γέμιζαν τα θέατρα, έσπαγαν οι πόρτες. Αλλά υπήρχε μια περίοδος την οποία έπαιζε στην τηλεόραση ο παράξενος ταξιδιώτης και στο θέατρο έπαιζε ένα θεατρικό έργο. Έβλεπαν τηλεόραση και στο θέατρο δεν πήγαινε ούτε ένας θεατής. Και με αποτέλεσμα να κατέβει αυτή η παράσταση. Δεν τον ήθελε τον Ιορδάνογλου. Εσένα θέλει. Εμένα. Αδύνατο. Εσένα την αφεντιάσου. Αλλά εσύ ούτε που καταδέχτηκες να τη γυρίσεις να την κοιτάξεις καθόλου. Σε είχε ξενογιάσει εκείνη η άλλη η Σαλονικιά, η Παρδαλή, η Κωνσταντίνα. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, Κωνσταντίνα? Η επιτυχημένη πορεία του Αλεξανδράκη στον κινηματογράφο είχε οικονομικό αντίκρισμα θετικό. Όμως με τα χρήματα που έβγαζε από τις ταινίες χρηματοδοτούσε τα καλλιτεχνικά του όνειρα. Το 1962 ανεβάζει με την Αλίκη Γεωργούλη το θεατρικό έργο «Μια ιστορία από το Ιρκούτσκ» του Ρώσου συγγραφέα Αρμπούζοφ. Τότε για μία ακόμη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με το πολιτικό καταστημένο της εποχής, που θεώρησε ότι τα μηνύματα που περνούσε το έργο ήταν επικίνδυνα. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι οι αρχές έβαζαν ζητιάνους να παρενοχλούν τους θεατές που πήγαιναν να μπουν στο θέατρο και ότι η παρουσία των αστυνομικών, των μυστικών αστυνομικών, ήταν τόσο έντονη που πολλοί αποφάσιζαν την τελευταία στιγμή να μην κόψουν εισιτήριο. Χειμώνας 1962. Ένστολοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο θέατρο Α, όπου ο Αλέκος Αλεξανδράκης έχει ανεβάσει την παράσταση «Η ιστορία του Ιρκούτσκ» του Ρώσου συγγραφέα Αρμπούζοφ. Τότε είχε μπει η αστυνομία στο θέατρο, ναι. Και είχε κάνει μεγάλο σαματά, με αποτέλεσμα να σταματήσει μία από τις παραστάσεις αυτές. Ο Αλεξανδράκης κακοποιείται από τα όργανα της τάξης. Όταν έκανε πρεμιέρα ο Αλεξανδράκης, μπήκανε μέσα και συλλήφθηκαν όλοι οι ηθοποιοί και ζήτησαν
από τον Αλεξανδράκη να τους ακολουθεί στο τμήμα. Εκεί στο τμήμα λοιπόν ο Αλεξανδράκης μαζί με τους άλλους ηθοποιούς, αλλά κυρίως ο Αλεξανδράκης, έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Χτυπήθηκε και στα κρατητήρια της αστυνομίας τότε, αλλά επενέβησαν κάποιοι πολιτικοί με αποτέλεσμα να τον πάρουν τον Αλεξανδράκη, γιατί ήταν ο Αλεξανδράκης και μάλιστα όταν έκλεισε για 2 μέρες το θέατρο, έλεγε ο ίδιος ότι είχε γίνει ολόκληρη διαδήλωση έξω από το θέατρο προκειμένου να επανέλθει ο ίδιος και ο Θίασος και να ανεβάσουν ξανά τη θεατρική αυτή παράσταση. Ήταν το θεατρικό έργο που καταχώρησε τον Αλεξανδράκη στη συνείδηση των κυβερνώντων ως αριστερό. Εκεί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και παίχτηκε νομίζω το λιγότερο 2 σεζόν την εποχή εκείνη. Ιρκούτσκο λεγόταν. Ήταν μια περίοδος που ο Αλέκος χαρακτηρίστηκε ως αριστερός από αυτές τις δουλειές του. Φυσικά στην προσπάθεια πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η σύζυγός του Αλίκη Γεωργούλη. Μια καταπληκτική παράσταση, είχε σχέση με... ήταν αριστερό, έφερνε. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση. Ρώσος ο συγγραφέας. Ναι, Ρώσος ο συγγραφέας, μα είχε μανία με τους Ρώσους η Αλίκη. Η παράσταση δεν εξέμπεμπε κάποιο κομματικό μήνυμα, αλλά η αμάθεια και τα πάθη της εποχής οδήγησαν την αστυνομία σε ακρότητες. Την εποχή εκείνη οτιδήποτε υμνούσε ή έλεγαν καλά λόγια για τη Σοβιετική Ένωση ήταν απαγορεύσιμο. Και την εποχή συνέβαιναν πάρα πολλά. Είχαμε ένα κράτος αντικομμουνιστικό, ένα κράτος όχι μόνο αντικομμουνιστικό, αντιρωσικό θα έλεγα. Ό,τι μπορούσε να... Η λέξη και μόνο Ρωσία ήταν το κόκκινο πανί για τους κρατούντες. Πολυδάπανη παραγωγή. Πολυδάπανη και έργο όχι τόσο εύκολο και τον κόσμο. Είναι από τα έργα που τολμούσε να τα κάνει ο Λέκος. Το σύνθημα «Η φαντασία στην εξουσία» έγινε πραγματικότητα από τους αστυνομικούς της εποχής προκειμένου να σαμποτάρουν την παράσταση. Ήταν με πολιτικά αστυνομικοί, αλλά ντυμένοι σαν ζητιάνοι, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν τον κόσμο να μπει μέσα ή να του ζητάνε χρήματα, μπαίνανε μπροστά στο ταμείο, με αποτέλεσμα η παράσταση αυτή να μην πάει και τόσο καλά όσο έπρεπε να πάει. Ο Αλεξανδράκης κερδίζει τον θαυμασμό του κοινού, αλλά οι πιο πιστοί του θεατές ήταν οι πράκτορες και οι αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν σε κάθε του εκδήλωση. Χαρακτηριστικά μάλιστα είναι τα λόγια του Μίκη Θοδωράκη που έλεγε ότι όταν πηγαίνανε για να κάνουν συναυλίες σε διάφορα θέατρα, σε διάφορα στάδια της εποχής εκείνης, προκαλούσαν τόσο πολύ έντονα τα κοινωνικά αισθήματα του κόσμου με αποτέλεσμα να τους βγάζουν από τα αυτοκίνητα, να τους βγάζουν από τις εξέδρες με κουκούλες προκειμένου να μην τους πάρουν οι αστυνομικοί, γιατί ξεσήκωναν τα πλήθη. Ήταν στην ουσία κουκουλοφόρος για να μπορέσει να ξεσηκώσει τον κόσμο. Η παράσταση σημείωσε καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά δεν είχε σημαντικές εισπράξεις εξαιτίας του άγριου κυνηγητού. Και μετά τη λογοκρισία ήρθε η Χούντα. Μια περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για τον Αλεξανδράκη. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα δείτε ποια ταινία επενέβησαν οι χουντικοί και σταμάτησαν τα γυρίσματα. Δεν επέτρεψαν μάλιστα στον Αλεξανδράκη να φύγει από την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το τελευταίο μέρος στο αφιέρωμα στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο μεγάλος ηθοποιός κατηγορήθηκε και κυνηγήθηκε τη δεκαετία του 60 για τις πολιτικές του αντιλήψεις. Στα χρόνια της Χούντας πέρασε τη δυσκολότερη περίοδο. Τότε οι συνταγματάρχες απαγόρευσαν στους θεατρικούς επιχειρηματίες να βάζουν το όνομα του Αλέκου Αλεξανδράκη στις αφίσες των παραστάσεων και στάλθηκε αυστηρή οδηγία στους κριτικούς να μην κάνουν καμία αναφορά στο όνομά του. Ο ίδιος οδηγείται σε οικονομική καταστροφή. Αναγκάζεται να παίξει σε ταινίες δεύτερης κατηγορίας. Σε μια κρίσιμη λοιπόν καμπή, ο Φίνος αποφασίζει να σπάσει τον αποκλεισμό και να καταφέρει να τον βάλει να παίξει σε μια ταινία. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Τα γυρίσματα ξεκινούν, αλλά η Χούντα δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.
Όταν επιχειρεί με τη Μάρο Κοντού να ταξιδέψουν στην Ιταλία για τα γυρίσματα, οι αρχές απαγορεύουν στον Αλεξανδράκη την έξοδο από τη χώρα. Ο σκεπτόμενος Αλέκος Αλεξανδράκης είχε στιγματιστεί από τους συντηρητικούς κύκλους. Οι διώξεις έγιναν χειρότερες όταν αργότερα οι συνταγματάρχες ανέτρεψαν τη δημοκρατία. Οι θεατρικοί επιχειρηματίες αλλά και οι παραγωγοί είχαν ρητές εντολές να μην προσλαμβάνουν τον Αλεξανδράκη. Αλλά το κάναν πονηρά γιατί δεν λέγανε πως με απαγορεύουν, απλώς έδωσαν εντολή στα θέατρα στις ταινίες να μην αναφέρεται πουθενά το όνομά μου, ούτε στις κριτικές, αν έπαιζα. Οπότε ο επιχειρηματίας γιατί να με πάρει, δεν μπορούσα να με γράψει απ' έξω ότι παίζω. Αυτό με λιγάκι με ταρακούνησε. Σε όποιο θέατρο πήγαινε, ανέβαζε για λίγες μέρες την παράσταση και η Χούντα του έκλεινε το θέατρο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο, ο Αλεξανδράκης υπερασπίζεται τις επιλογές του. Η γενική απαγόρευση της Χούντας είναι ότι ο Αλεξανδράκης δεν πρέπει να ανεβάζει έργα τα οποία προκαλούν το κοινωνικό αίσθημα και είναι ενάντια στην πολιτική της επταετίας. Αντιθέτως, ο ίδιος, επειδή ήθελε να περάσει τα πολιτικά του, πιστεύω, ανέβασε από το 67 μέχρι και το 74-75 μια σειρά από έργα τα οποία έχουν πολιτικά, πιστεύω, και έχουν αριστερές πεπιθήσεις μέσα σε αυτά, επίτηδες για να προκαλέσει. Και δουλειές δεν έβρισκε εύκολα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τον πολεμήσανε φοβερά, επειδή ήταν και δημόσιο πρόσωπο. Περάσαν δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα και οικονομικά. Και ο πρώτος που τόλμησε να με πάρει έστω και χωρίς όνομα ήταν ο Μπουρνέλης στο Θέατρο Παπαϊωάννου και στην Παπατησίων μαζί με τη Βαλάκου. Και ήταν αστείο ότι δεν έγραφε ούτε το όνομά μου ούτε φωτογραφία, αλλά και οι κριτικές που βγαίνανε δεν γράφανε ότι έπαιζα εγώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά δουλέψαμε. Δεν του επέτρεπαν να δουλέψει και για ένα διάστημα ούτε γάλα δεν μπορούσε να πάρει για το παιδί του. Δεν ήμουνα μαζί του τότε. Αλλά όταν τον γνώρισα ήταν ακόμα μια πολύ δύσκολη περίοδος για αυτόν. Τότε βρήκε επαγγελματικό καταφύγιο στη Φίνος Φιλμ. Θα ήθελες να βγάζεις ένα πεντακοσάρικο την ημέρα. Πεντακοσάρικο? Ολόκληρο πεντακοσάρικο? Και όλα πληρωμένα. Φαΐ και ύπνο στα καλύτερα ξενοδοχεία. Παλέτες, γούνες. Και πεντακοσάρα. Έκανα τις ταινίες. Είχα το Φίνο, ευτυχώς με στήριξε πολύ ο Φίνος. Τι είναι αυτή? Πολλά λεφτά. Τι δουλειά κάνει? Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος? Έχει παντρευτεί αυτό το κτήνος και τον τρέφει. Μακάρι να, το κράτος να ήταν σαν το λαό. Δηλαδή με τέτοια ζεστή καρδιά που σε αντιμετωπίζει ο λαός, να σε αντιμετώπιζε το κράτος. Αυτό ήταν μια περίοδος που το τζάκισε, δηλαδή το ότι του απαγόρευαν να δουλέψει, το ότι είχε αυτό το πρόβλημα να ταΐσει το παιδί του. Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ καθοριστικό για τον Αλέκο. Ναι. Η μεγάλη ηθοποιός Κατερίνα Ανδρεάδη, που τον έβγαλε στο σανίδι, τον στήριξε για μία ακόμη φορά. Η Κατερίνα, η Ανδρεάδη, έβαλε μεγάλα μέσα και του επέτρεψαν τελικά να δουλέψει. Η καρδιά του στην κούλουρη. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Καρδιοχτύπη. Καλύτερα που τα έχουμε πολλά και ας έχουν και σκοτούρες. Αμέ. Υπήρξε συναδελφική αλληλεγγύη. Τρομερή. Γιατί τον αγαπούσαμε. Τον αγαπούσαμε πολύ. Ήταν πολύ καλός συνάδελφος και ταλαντούχος πάνω απ' όλα. Πολύ ταλαντούχος. Τότε μας έλεγε σε μια συνέντευξη, έπαιξε και σε κινηματογραφικές ταινίες που δεν του άρεσαν τότε, τις θεωρούσε. Ναι, αφού δεν είχε να φάει, αφού δεν είχε να φάει, τι θα κάνει δηλαδή. Όλοι έχουμε κάνει και μερικές πατάτες ταινίες. Όταν είσαι από μια φτωχή οικογένεια, όταν ζεις τον εαυτό σου ή την οικογένειά σου, είναι φυσικό. Κυρίως έκανε ταινίες για να έχει χρήματα να τα δίνει στο θέατρο. Η Χούντα τον κυνηγούσε σε κάθε του βήμα.
Στα γυρίσματα της ταινίας, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Πας ταξίδι? Πού πας? Ο, άδεια είναι. Η Μάρο Κοντού, συμπροταγωνίστριά του στην ταινία, μας εξιστορεί αυτό το απίθανο γεγονός. Φεύγαμε αεροπορικός, ο Αλεξανδράκης, ο Γιώργος ο Αραβανίτης που ήταν στην κάμερα και εγώ και ο Αλέκος, κανένας άλλος. Και θα γυρίζαμε λίγα σκηνές στο κέντρο της Ρώμης, στα ιστορικά της μνημεία κλπ. Για να μπει στους τίτλους της ταινίας. Μόλις άκουσαν ότι ο Αλεξανδράκης είναι μέσα στο αεροπλάνο, έδωσαν σήμα οι συνταγματάρχες και τον κατέβασαν κάτω από το αεροπλάνο. Είχα ένα μέσο να με βάλει εμένα. Ας πούμε, έναν διευθυντή του αεροδρομίου, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και ακριβώς. Με πήγε και με έβαλε μέσα στο αεροπλάνο εμένα. Και μου είπε, και τώρα σε λίγο θα έρθουν και άλλοι. Για να φύγω, σχολάω, μου λέει. Με έβαλε, ησύχασε, σφραγίστηκα, μπήκα. Σε λίγο βλέπω ένα αυτοκινητάκι και ερχότανε με δύο, ένας οδηγούσε και ένας όρθιος. Μπαίνει μες στο αεροπλάνο και λέει, κυρία Κοντού, σας θέλουν στο γραφείο, λέει, του διευθυντή του αεροδρομίου. Μπαίνω μέσα, ένας άγνωστος κύριος, λέει, κυρία Κοντού, ο κύριος Αλεξανδράκης δεν μπορεί να ταξιδέψει. Είναι blacklist. Με αποτέλεσμα όλες οι σκηνές του Αλεξανδράκη να φτιαχτούν, να κινηματογραφηθούν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί φοβόντουσαν μήπως φύγει στο εξωτερικό και ξεκινήσει τον αγώνα του από το εξωτερικό. Και τηλεφωνήσαμε, λέει, στη Φίνος Φιλμ και είπε να επιστρέψετε κι εσείς. Δεν θα γίνουν οι σκηνές. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι καμία καριέρα, κανένα όνομα, καμία ιστεροφημία δεν χτίζεται πάνω σε ψεύτικα λόγια και πλαστές ταυτότητες. Ο Αλεξανδράκης πέρασε στην ιστορία για την καθαρότητα του χαρακτήρα του, το πηγαίο ταλέντο και τη λάμψη που δεν μπόρεσε να θολώσει ούτε η λογοκρισία, ούτε ο χρόνος. Εάν χρειαζόταν να ψηφίσουμε, θα λέγαμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος των ωραίων. Κι ας μην είχε εφευρεθεί ο όρος Ζεν Πρεμιέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Από τους αθανάτους. Here I stand. I'm your man.